Σήμερα οριζόντια η κρίση αφορά τους πάντες, δεν είναι εξίσου οριζόντιες οι επιπτώσεις και η αντιμετώπιση της, τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ο Λέξης Χαρίζης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία, πρόσθεσε. Έκανε λόγο για έντονες αντιδράσεις από κοινωνικές ομάδες, όπως οι επιστήμονες και οι αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, ενώ της κινητοποίησης στον χώρο της εστίασης και της εξελίξης, πιθανές και τις αντιδράσεις, πιθανόν να μην είναι διαχειρίσιμες. Άλλωστε, το Πρωθυπουργό να μην μετραπετεύσει από τις ευθύνες του και τις ευθύνες της κυβέρνησης και χρησιμοποιήσει τη συμπειρία για να υπαρπάξει την ψήφο των πολιτών. Ανοίγει και πάλι μετά από 10 χρόνια ο φάκελος στον εγκλισμό της Μαρφήν με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σήμερα απολογείται στον Λαγκριτή 29 χρόνια από τα ανώγια, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, πρόθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη στην υπόθεση διπλής δολοφονίας με θύμα τον πατέρα του δράστη. Στην υπόθεση δολοφονίας του Παλαιούδη συνεχίζεται σήμερα η απολογία του 23χρονου Ροδίτη, ενός από τους δύο κατηγορούμενους, ενώ σε 13 μέρες εκπέμπει το 18ο μήνο της προφυλάκησής τους. Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές και βαθμιά σποραδικές καταιγίδες που μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν και την κεντρική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά ίσως καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παίρνουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 και στα νότια των 7 με 4. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Στην Αττική, αρχικά έτσι καιρός, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Το βράδυ θα αυξηθούν, αποτελέσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα παίρνουν δυτική βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, οι δημοφόρες που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μέρη θα εκδηλωθούν βροχές στις προεκτικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα παίρνουν τα βλητία ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Πρώτο πρόγραμμα.